Είναι τρομακτικά μεγάλο το ποσοστό ακαταλληλότητας που προέκυψε. Κάτι παραπάνω από αναγκαία χαρακτηρίζεται η ενίσχυση των πληγέντων από το σεισμό στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, με βάση ερώτηση που κατέθεσε προς την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης. Ο κ. Μαμουλάκης ζήτησε την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στις περιοχές που λαβώθηκαν από το σεισμό. Παράλληλα, πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες για την δεύτερη αυτοψία. Ξέρετε ότι έσπευσαν, κατόπιν παρότρεσης δικών σας πολιτικών παραγόντων της περιοχής, να εντάξουν οι άνθρωποι τις κατοικίες τους, τα σπίτια τους, τις επιχειρήσεις τους σε αυτό το ΦΕΚ. Και αντελήφθησαν μετεγενεστέρως τι, ότι μόνο μία κατοικία, ουσιαστικά εισέπραξαν χρήματα επιδοτήσεως και όλα τα άλλα είναι δανεισμός. Στις δηλώσεις του βουλευτή για ελλειπή στήριξη από μεριάς της κυβέρνησης με ενυπόθηκα δάνεια, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γεώργιος Καραγιάννης απάντησε πως έχουν στηρίξει εμπράκτος τους σεισμόπληκτους πολύ περισσότερο από ό,τι η αντιπολίτευση κατά τη θητεία της σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν. Μα για να πάει γρήγορα όλη αυτή η διαδικασία, φροντίσαμε ο κύριος πυρήνας εκεί που είχαμε τις πολλές ζημιές να τον υιοθετήσουμε. Και κατόπιν θα κάνουμε συμπληρωματική σκία. Και γι' αυτό είμαστε εκεί πέρα. Και γι' αυτό δεν έχουμε φύγει από το πεδίο. Άρα τις επόμενες μέρες θα το κάνουμε. Προτεραιότητα σε παροχή φοιτητικής στέγασης και μετεγγραφές των πρωτοετών φοιτητών των σεισμόπληκτων περιοχών, ετήθηκε ο βουλευτής Ηρακλείου Βασίλης Κενγκέρογλου, αλλά και την επιπλέον μοριοδότηση των μαθητών της Τρίτης Λυκείου για την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην επίκαιρη ερώτησή του προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η τηλεκπαίδευση μπορεί να υπάρχει όταν έχουμε σπίτια. Όταν αυτή τη στιγμή 400 περίπου οικογένειες είναι είτε στις σκηνές, είτε στη προκάτ. Πέραν της κατεξαίρεσης συνέτησης μεταγραφής καθόλου το ακαδημαϊκό έτος, καμία άλλη απόφαση δεν έχει ληφθεί μέχρι στιγμής από την πολιτεία για τα υπόλοιπα αιτήματα, με βάση τα όσα διατύπωσε στην απάντησή της η Υπουργός Ζέτα Μακρύ. Οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση της Υπουργού και εννοείται ότι αυτή τη στιγμή για την περίπτωση που μας ρωτάτε και που μας απασχολεί, καταγράφονται οι ανάγκες, εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου μας για να ληφθεί η σχετική απόφαση εφόσον κριθεί απαραίτητο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.